Συχνά ο Κώστας εδώ, σήμερα θα δούμε ένα πακετάκι που έφτασε πριν από λίγο από Κίνα. Είναι ο φορτιστής της Xiaomi, ο οποίος μπαίνει στην υποδοχή του αυτοκινήτου, όπου έχουμε τον αναπτήρα, ώστε να μπορούμε να φορτίζουμε διάφορες συσκευές. Είναι αρκετά απλοϊκό πακέτο, γι' αυτό και δεν θα μας πάρει ώρα ούτε να το ανοίξουμε ούτε να το δούμε. Πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Είναι ασημείο, είναι αρκετά όμορφο, μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε και σχετικά οικονομικό. Αγόρασα δύο στην τιμή των νομίζω 8,79 ευρώ, εκεί μέσα περίπου κυμνόταν η τιμή. Επίσης μπορώ να πω, αν και ο Σωτήρης, ο φίλος Σωτήρης Unboxing Specialist με είχε συμβουλεύσει να πάρω εκείνον που είναι και Bluetooth, αυτός που μου χρειαζόταν περισσότερο να σας πω την αλήθεια είναι αυτός εδώ, ο οποίος είναι απλός, απλά τον βάζεις plug and play στην υποδοχή του αναπτήρα και τέλος. Είναι αυτό εδώ, είναι αρκετά όμορφος, αρκετά πρακτικός. Ας βγάλω αυτό από εδώ, αυτό από εδώ. Να δούμε λίγο, εντάξει δεν έχει κάτι άλλο, προστατευτικό κουτάκι. Έχουμε και manual, το οποίο είναι στα κινέζικα μπρος πίσω, δεν έχει αγγλικές οδηγίες, αν και δεν είναι κάτι το πολύπλοκο. Αυτός εδώ είναι, είναι αρκετά όμορφος, είναι μεταλλικός, ελπίζω να ακούσετε λίγο. Λοιπόν, μέταλλο, έχει το logo της Xiaomi, το Mi εδώ πέρα. Και έχει δύο υποδοχές. Από όσο βλέπω και από το κουτάκι, το οποίο γράφει από πίσω, δίνει output και οι δύο στα 2,4A. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας, το tablet σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με δύο εξόδους, 2,4A η κάθε μία. Και λέει ότι max μπορεί να σηκώσει μέχρι 3,6A, οπότε υπάρχει και προστασία υπερφόρτισης όπως το κόβω. Κάτι άλλο, λειτουργεί 12 έως 24 volt το input και το output είναι 5 volt. Αν μπορώ να διακρίνω καλά με τα καθόλου κινέζικα που ξέρω. Αυτός εδώ είναι, είναι όμορφος, τον διάλεξα, είχα δει σε ένα προηγούμενο eBay που είχα πάρει έναν με μεθονίτσα, ήταν πάρα πολύ όμορφος, αυτόν χρησιμοποιώ. Απλά αυτό τον πήρα γιατί ταιριάζει και με το χρώμα του αυτοκινήτου, είναι μεταλλικός, είναι Xiaomi, εντάξει, έδωσα 6 ευρώ παραπάνω από ό,τι πήρα τον άλλον, είναι η αλήθεια, γιατί με 2 ευρώ μπορείς να βρεις πιο οικονομικό. Τέλος πάντων, αυτός εδώ είναι, ελπίζω να σας άρεσε, μικρό unboxing γιατί είναι και μικρό το αντικείμενο, αλλά είναι αρκετά όμορφο. Check it now, Κώστας, τσεκάρετε το, θα έχω link στην περιγραφή από αυτό αν σας αρέσει. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!